Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι της καλής μουσικής και του μεταλλικού ήχου σε άλλο ένα Welding Metal Sound Tournament του Hardestyle. Σήμερα διαγωνίζονται τα συγκροτήματα που ανήκουν στο δεύτερο γκρουπ. Ήδη οι μονομαχίες από τον πρώτο γύρο του πρώτου γκρουπ έχουν ολοκληρωθεί την προηγούμενη εβδομάδα και μπορείτε να μπείτε στο Hardestyle.com να δείτε τα αποτελέσματα και να αφήσετε τα σχόλιά σας, καθώς επίσης μπορείτε να τα δείτε και στη σελίδα στο Facebook αλλά και στο κανάλι στο YouTube, όπου μπορείτε να δείτε ξανά τις μονομαχίες και να ακούσετε και το playlist με τα τραγούδια που επέλεξαν τα συγκροτήματα να κατέβουν στην αρένα και να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, πάμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι το πρώτο ζευγάρι που ανοίγει το δεύτερο Welding Metal Sound Tournament. Van Halen, οικογενειακή επιχείρηση Van Halen, δημιουργήθηκαν από τους αδελφούς Eddie Van Halen και Alex Van Halen, με τον Eddie να είναι στις κιθάρες, στα φωνητικά στην αρχή, και τον Alex Van Halen σαν drums. Η σύνδεση ολοκληρώθηκε με τον τραγουδιστή David Lee Roth και τον βασίστα Mike London. Μια σύνδεση η οποία κράτησε για πάρα πολλά χρόνια, με μερικές εξαιρέσεις ίσως τον David Lee Roth, ο οποίος το 1984 έφυγε για ένα διάστημα από τους Van Halen για να ακολουθήσει την προσωπική του καριέρα, και ο Mike London αντικαταστάθηκε το 2006 από τον 15χρονο γιο του Eddie Van Halen, τον Wolfgang, καμώ τα ονόματά σας, Van Halen. Οι Van Halen γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το μυστικό της επιτυχίας και αυτό φαίνεται από τη δισκογραφία τους, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει 12 studio albums, εκ των οποίων τα 2 είναι χρυσά, τα 8 είναι από 3 έως 6 φορές πλατινένια και τα 2 διαμαντένια. Το Van Halen 3, μη σας μπερδεύει, δεν είναι το τρίτο άλμπουμ των Van Halen, αλλά είναι το 11ο. Κυκλοφόρησε στις 17 Μαρτίου του 1998 και είναι το μοναδικό που συμμετέχει ο τραγουδιστής των Extreme Gary Hero. Το άλμπουμ πούλησε 500.000 αντίτυπα και κατατάχθηκε χρυσό, αλλά σε γενικές γραμμές όμως είναι ένας αδύναμος κρίκος στην δισκογραφία των Van Halen και θεωρώ ότι έγινε χρυσό επειδή ο κόσμος συμπαρασύρθηκε από το προηγούμενο άλμπουμ τους, το τριπλά πλατινένιο Balance. Ο Alice Cooper είναι η περίπτωση που λέμε ότι από Ρόδο βγαίνει αγκάθι. Το οικογενειακό του περιβάλλον ήταν το εντελώς αντίθετο από αυτό που κάνει, με τον παππού του και τον πατέρα του να είναι ευαγγελιστές παπάδες. Ο Vincent Damon Frunier δεν είχε όμως καμία όρεξη να ακολουθήσει το παπαδηλίκι και έγινε το εντελώς αντίθετο. Όχι μόνο έγινε ένας rockstar, αλλά ένας rockstar με σόου όπως λεμιτόμους, φίδια, διαόλους, τριβόλους, αίματα και οτιδήποτε άλλο που ήταν άσχετο με παπαδηλίκη και θρησκείες. Η πορεία του στη μουσική ξεκινάει στις αρχές του 1960, όταν ήταν 16 χρονών, δημιουργώντας πρώτα τους Earwings, οι οποίοι μετονομαστήκαν σε Spiders, μετά γίνανε Nudge και τέλος επιλέξανε το όνομα Alice Cooper, το επέλεξε αυτός και για το δικό του όνομα αλλά και για το όνομα της μπάντας. Το Alice Cooper τώρα το επέλεξε, εμπνευσμένος από την γνωστή δολοφόνο με το τσεκούρι Liz Borden, η οποία έγινε και αυτή συγκρότημα λίγα χρόνια μετά. Και όπως είχε πει σε μια συνέντευξή του, το Alice Cooper σου δημιουργεί μια εικόνα ενός κοριτσιού που κρατάει από το ένα χέρι ένα γλυφιτζούρι και από το άλλο ένα κουζίνο μάχικα. Το Easy Action είναι το δεύτερο άλμπουμ των Alice Cooper, σαν μπάντα όμως, τον Alice Cooper Band, και κυκλοφόρησε στις 27 Μαρτίου του 1970. Και δεν είναι καλός δίσκος, αντιθέτως ο επόμενος, το Love It to Death, έγινε πλατινένιο. Και σύμφωνα με τον Neil Smith, τον drummer των Alice Cooper, ευθύνη φέρνει ο παραγωγός τους, ο David Briggs. Είχε λοιπόν αναφέρει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή του ότι ο David μισούσε τόσο εμάς όσο και τη μουσική μας και αποκαλούσε όλο αυτό που κάναμε ένα ψυχεδελικό σκατό. Και με αποτέλεσμα τα τραγούδια να ακούγονται πολύ ξερά, σαν να είναι τηλεοπτική ή ραδιοφωνική διαφήμιση, φτάνοντας πλέον στο σημείο να μην παίξουμε ποτέ αυτά τα τραγούδια σε live.
Κυνηγητές λοιπόν σε αυτή τη μονομαχία είναι η Van Allen, σε έναν αδιάφορο αγώνα. Φαίνεται πως η ιδέα τύχη δείχνει σιγά σιγά το γούστο της, επιλέγοντας μέτρια άλμπουμ όπως στις περιπτώσεις των Def Leppard και Twisted Sister στους προηγούμενους αγώνες. Η 13η Φεβρουαρίου θεωρείται η ημερομηνία γέννησης του heavy metal εξαιτίας της κυκλοφορίας του πρώτου και ομώνυμου δισκού των Black Sabbath. Σκληρόσκος υπήρχε και πριν με τους Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Blue Cheer, αλλά όλοι αυτοί παίζανε rock με δυνατό θορυβόδες και σκληρό ήχο. Οι Black Sabbath το πήγανε λίγο παραπέρα, δημιουργώντας ένα νέο είδος μουσικής, αργό, συρτό και τρομακτικό. Αυτό που ονομάστηκε στα επόμενα χρόνια heavy metal. Έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 19 studio albums, με την καριέρα τους όμως να εκτοξεύεται στη δεκαετία του 70, δεκαετία που κυκλοφόρησαν τα πιο σημαντικά τους άλμπουμ όπως το ομώνυμο, το Paranoid, το Master of Reality, το Sabbath Bloody Sabbath. Το Master of Reality είναι ο τρίτος δίσκος των Black Sabbath που κυκλοφόρησε στις 21 Ιουλίου του 1971 και θεωρείται από πολλούς ως το δίσκο που έθεσε τις βάσεις για το Doom Metal και το Stoner Rock. Έχει χαρακτηριστεί δύο φορές πλατινένιος και είναι το πρώτο τους άλμπουμ που μπαίνει στο αμερικάνικο Top 10. Το δεύτερο είναι το 13, το οποίο κυκλοφόρησε 42 χρόνια μετά. Να αναφέρουμε επίσης και ένα αστείο περιστατικό που συνέβη κατά την ηχογράφηση του Master of Reality. Ο Ozzy Osbourne έδωσε ένα μπάφο του Ιόμι, ο οποίος κάνοντας λοιπόν μια τζούρα τον έπιασε βήχας. Αυτός ο βήχας τώρα καταγράφηκε στην ηχογράφηση και αποτέλεσε εισαγωγή για το κομμάτι Sweet Leaf. Η Dream Theater δημιουργήθηκε το 1985 από τρεις φοιτητές του Berklee College of Music, τον Τζον Πετρούτσι στις κιθάρες, τον Τζον Γιάνγκ στον μπάσο και τον Μάικ Πορνόι στα drums. Μια σύνδεση η οποία έμενε σταθερή για περίπου 25 χρόνια μέχρι την αποχώρηση του Mike Portnoy από τους Dream Theater για να ακολουθήσει τη δική του προσωπική καριέρα. Θεωρούνται από πολλούς οι επίσημοι πρεσβευτές του Progressive Metal και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό, διότι έχουν συνδέσει το όνομά τους με αυτό το είδος μουσικής. Δεν εννοείται δηλαδή Progressive Metal χωρίς τους Dream Theater. Το Systematic Chaos είναι ένα από τα πολύ επιτυχημένα άλμπουμ των Dream Theater που κυκλοφόρησε στις 4 Ιουνίου του 2007 και είναι το πρώτο που έπιασε την πιο υψηλή θέση στο Billboard 200 από τα προηγούμενα, φτάνοντας στο νούμερο 19, θέτοντας τις βάσεις για τα επόμενα 4 άλμπουμ που φτάσαν ακόμα σε υψηλότερες θέσεις από τη θέση νούμερο 11 έως τη θέση νούμερο 6 που έφτασε το επόμενο, το Black Clouds and Silver Lining του 2009. Εδώ τώρα λοιπόν συνέβη αυτό που δεν συνέβη στη μονομαχία Metallica Blue Oyster Cult. Το Master of Reality στο Spotify αριθμεί αρκετά εκατομμύρια αναπαραγωγές, με 3,5 εκατομμύρια το λιγότερο και με 35 εκατομμύρια το περισσότερο. Υπάρχει όμως ένα τραγούδι μέσα, το οποίο στα στοιχεία του άλμπουμ θεωρείται τραγούδι, instrumental για την ακρίβεια, το οποίο λέγεται Embryo και το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το intro για το Children of the Grave, το οποίο έχει 35 εκατομμύρια αναπαραγωγές. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, το Embryo, έχει όλες 8.000 αναπαραγωγές. Klein Mind δηλαδή. Από την άλλη τώρα, το άλμπουμ των Dream Theater, το Systematic Chaos, το περισσότερο που έχει είναι 3.500 αναπαραγωγές. Το λιγότερο δηλαδή των Black Sabbath. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την εφαρμογή του κανονισμού του Welded Metal Sound Tournament, όπου λέει ότι η τραγούδι εννοείται κάθε μουσική επένδυση ή ηχητικά εφέ, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια, intro, και συμμετέχουν στην κλήρωση σαν κανονικό τραγούδι εφόσον είναι αυτόν τον τρόπο δηλωμένα στα στοιχεία του άλμπουμ. Και πραγματικά το Embryo είναι δηλωμένο σαν instrumental.
Και φυσικά η κυρατήχη φρόντισε να επιλέξει αυτό και όχι το Children of the Grave που ακολουθούσε μετά με τα 35 εκατομμύρια αναπαραγωγές. Και έτσι οι Dream Theater περνάνε στην επόμενη φάση με το τραγούδι Constant Motion. Έτοιμο λοιπόν το πρώτο ζευγάρι που περνάει στον ημιτελικό αυτού του group. Αμερικάνικη υπόθεση, Van Allen από την Καλιφόρνια, Dream Theater από τη Μασαχουσέτη, υψηλής ποιότητας glam metal από τους Van Halen, υψηλής ποιότητας progressive metal από τους Dream Theater. Τους Σκίντρο τους γνωρίσαμε για πρώτη φορά από το Peace Festival της Μόσχας το 1989. Οι πρωτεφανιζόμενοι τότε Σκίντρο ήταν αυτοί που ανοίξανε το φεστιβάλ και μαζί με τους Ρώσους Γκόρκι Πάρκ ήταν αυτοί που κάνανε και τη μεγαλύτερη αίσθηση. Τους υπόλοιπους τους γνωρίζαμε. Bon Jovi, Cinderella, Motley Crue, Scorpions, όλοι αυτοί ήταν γνωστοί. Οι Σκίντρο όμως ήταν αυτοί που μας εξέπληξαν ευχάριστα. Δισκογραφικά τώρα έχουν κυκλοφορήσει 5 studio albums με τα επιτυχημένα Skid Row, το ομώνυμο το πρώτο τους που έγινε πενταπλά πλατινένιο και το Slave to the Grind το δεύτερο που έγινε διπλά πλατινένιο. Το τρίτο τους άλμπουμ τώρα, το Subhuman Race, έφτασε μέχρι το 35 στο Billboard 200 και από εκεί και πέρα τίποτα. Τώρα γιατί οι fans τους κατέταξαν μέσα στα 64 καλύτερα συγκροτήματα το ξέρουν μόνο αυτοί. Το μόνιμο άλμπουμ των Skid Row, το πρώτο τους, κυκλοφόρησε στις 24 Ιανουαρίου του 1989 και αποτελεί τον πιο επιτυχημένο δίσκο τους, συμβάλλοντας σε αυτό και ότι παρουσιάστηκε 8 μήνες μετά την κυκλοφορία του στο Peace Festival της Μόσχας, όπως προείπαμε. Περιέχει τα τρία καλύτερα τους τραγούδια, το 18 and Life, το I Remember You και το Youth Gone Wild. Οι ρίζες των Rat πάνε πολύ πίσω από την πρώτη τους κυκλοφορία του Out of the Cellar το 1984 και συγκεκριμένα καμιά δεκαριά χρόνια πίσω στο Hollywood όπου ο τραγουδιστής Steven Pearcy δημιουργεί τους Firedog. Αυτό το group διαλύθηκε όμως πολύ γρήγορα και έτσι έφτιαξε τους Crystal Pistol, τους οποίους μετονόμασε λίγο μετά σε Buster Cherry και το 1976 τους ονόμασε Mickey Rat. Αλλιά δεν έκανε μόνο να αλλάζει ονόματα. Μέσα από τους Mickey Rat περάσαν διάφορα ονόματα, μεγάλα ή μικρά, εκ των οποίων και ο κιθαρίστας ο Jay Kelly, γνωστός από τη θητεία του στον Ozzy Osbourne, αλλά και από τους Badlands. Το 1983 κυκλοφορούν το πρώτο τους EP με τίτλο Rat, το οποίο πούλησε πάνω από 300.000 αντίτυπα, κινώντας το ενδιαφέρον της Atlantic Records, οι οποίοι τους προτείνανε συμβόλαιο και έτσι κυκλοφόρησε το 1984 το διπλά πλατινένιο Out of the Cellar. Μέσα στη δεκαετία του 80 κυκλοφόρησαν ακόμα άλλα τρία άλμπουμ που έγιναν και αυτά πλατινένια και διπλά πλατινένια, αλλά η δεκαετία του 90 δεν ήταν τόσο παραγωγική. Κυκλοφόρησαν μόλις δύο άλμπουμ, το χρυσό Detonator και το αδιάφορο Rat. Το Invention of Your Privacy είναι το δεύτερο άλμπουμ των Rat που κυκλοφόρησε στις 13 Ιουνίου του 1985 και είναι διπλά πλατινένιο. Το χαρακτηριστικό σε αυτό το άλμπουμ, πέραν από τις τραγουδάρες που περιέχει μέσα Lady Down, You Are In Love και What You Give Is What You Get, είναι το εξώφυλλο στο οποίο πρωταγωνιστεί η Marianne Gravatt, το μοντέλο του Playboy που ανακηρύχθηκε Playmate του μήνα Οκτώβριου του 1982 αλλά και Playmate of the Year το 1983. Οι Skid Row θέλανε να ξεμπερδέψουν πολύ γρήγορα τον αγώνα, δεν σεβαστήκαν και καθόλου τα χρόνια των Rat και έτσι αμολύσανε το δεύτερο καλύτερο του τραγούδι, το I Remember You, το οποίο καταγράφει 45 κοντά εκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify,
Με πρώτο να έρχεται το 18 and Life με 70 εκατομμύρια αναπαραγωγές και τρίτο το Youth Gone Wild με 27 εκατομμύρια αναπαραγωγές. Όλα από τον ίδιο δίσκο, από τον ομώνυμο, τον πρώτο τους. Οι Death δημιουργήθηκαν το 1983 στο Ορλάντο της Φλόριντα από τον Chuck Schuldiner με την ονομασία Mandas. Το συγκρότημα δεν έμεινε όμως πολύ καιρό με αυτό το όνομα. Το 1984 αποφάσισε ο Schuldiner να τους διαλύσει και να δημιουργήσει τους Death. Σύμφωνα με τον Tim Aymar, σε ένα άρθρο το που είχε γράψει το Δεκέμβριο του 2010, η επιλογή του ονόματος οφειλόταν στο θάνατο του αδελφού του Schuldiner, Frank, που είχε φύγει μερικά χρόνια νωρίτερα. Στους Death χρεώνεται σήμερα ότι είναι οι εφευρέτες του Death Metal, κάτι το οποίο όμως δεν συμβαίνει. Μερικά χρόνια νωρίτερα κυκλοφόρησαν οι Possessed τον πρώτο τους δίσκο το 1985, το Seven Churches, το οποίο είναι ο πρώτος Death Metal δίσκος στην ιστορία της μουσικής, και μερικούς μήνες νωρίτερα από την κυκλοφορία του Scream Bloody Core, και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 1987, οι Νεκροφάγια κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο Season of the Dead. Αυτά είναι τα δύο πρώτα Death Metal άλμπουμ. Παρ' όλα αυτά όμως οι Death ήταν καλύτεροι, επηρεάζοντας πάρα πολλά συγκροτήματα στη συνέχεια. Το Individual Thought Patterns κυκλοφόρησε στις 22 Ιουνίου του 1993 και αποτελεί το 5ο κατά σειρά άλμπουμ των Death. Ένα εξαιρετικό άλμπουμ τεχνικό με τη συμμετοχή του κιθαρίστα Andy LaRock που τον γνωρίζουμε από τους King Diamond. Στο κοινό άρεσε αυτός ο δίσκος, γι' αυτό πολλά περιοδικά και site το συμπεριέλαβαν μέσα στα καλύτερα άλμπουμ στην ιστορία του μετά. Η ιστορία των Accept πάει πολύ πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 1968, όταν ο Ούντο της Σνάιντερ δημιουργούσε τους Band X. Το 1979 και μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές στο σχήμα, επιλέγουν το όνομα Accept και κυκλοφορούν τον πρώτο τους ομώνυμο δίσκο, ο οποίος δεν γνώρισε όμως καμία επιτυχία. Αν κανείς παρατηρήσει τη δισκογραφία των Accept, θα διαπιστώσει ότι δεν έχουν ιδιαίτερες μνήμες. Δεν έχουν πλατινένιους, αργυρούς, χρυσούς ή οτιδήποτε, πέραν από το Balls to the Wall το οποίο έχει γίνει χρυσό. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα συγκρότημα το οποίο επηρέασε βαθιά την metal σκηνή, δημιουργώντας τις βάσεις για το επερχόμενο thrash και speed metal, καθώς επίσης είναι το συγκρότημα το οποίο έβαλε, δεν ξέρω αν είναι βέβαια το πρώτο, την κλασική μουσική στο metal. Χαρακτηριστικό είναι το ιστορικό πλέον solo στο metal hard. Δεν τρώγαμε λίγο ένα μαγκάλι κάρβουνα. Μόλις πριν από λίγο αναφέραμε ότι το ομώνυμο τους άλμπουμ το πρώτο ήταν μια παταγώδης αποτυχία. Και όντως, αφού φανταστείτε ότι πούλησε μόνο 3.000 κομμάτια. Ο Γουλφ Χόφμαν το δικαιολόγησε λέγοντας ότι πειραματιζόταν ακόμα και ότι παίξαν τραγούδια που παίζανε από παλιά, από τα πρώτα κιόλας χρόνια, συνδυάζοντας μάλιστα διάφορα είδη μουσικής. Ο Ούντο Ντερσκνάιντερ απ' την άλλη ήταν πιο απογοητευμένος, λέγοντας πως ήταν συναρπαστικό που μπαίνανε για πρώτη φορά στο χώρο της δισκογραφίας, αλλά και ταυτόχρονα πολύ απογοητευτικό. Εδώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε στον νικητή, αλλά καλύτερα στον νικημένο και στην επιλογή των Accept να κατεβάσουν το Street Fighter, το οποίο έχει όλες τις χιλιάδες αναπαραγωγές στο YouTube, που σημαίνει ότι ούτε οι ίδιοι συγγενείς τους δεν το είδαν το τραγούδι. Κρίμα όμως, διότι είναι άλλο ένα ιστορικό συγκρότημα το οποίο φεύγει από τον πρώτο κιόλας γύρο, όπως ήταν η Black Sabbath, η Def Leppard και η Twisted Sister. Έτοιμο και το δεύτερο ζευγάρι που θα συμμετέχει στον ημιτελικό αυτού του group. Skid Row εναντίον Death, δύο ασύμβατα τελείως group. Το μόνο που τους ενώνει, το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι ξεκινήσανε χρονολογικά μαζί
γύρω στους 1984 ξεκίνησαν οι Death, 1989 ξεκίνησαν οι Skid Row. Οι Skid Row συνεχίζουν όμως, οι Death έχουν σταματήσει μετά τον θάνατο του Chuck Schuldiner. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για Queensryche, θα κάνουμε μία φιλοκερδός διαφήμιση. Στις 1 Μαρτίου κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ των Queensryche, το The Verdict, με τον Todd Latour στα φωνητικά. Φωνάρα ο τύπος. Είναι ο τραγουδιστής ο οποίος αντικατέστησε τον Geoff Tate και ο οποίος συμμετέχει στα 3 τελευταία τους άλμπουμ. Και παιδιά, είναι δισκάρα. Αξίζει να την ακούσετε. Ο Todd Latour τα σπάει και οι συνθέσεις είναι γαμάτες. Οι Queensryche δημιουργήθηκαν το 1980 από τον Michael Wilton, Chris DeGarmo και Scott Rockenfield στην Washington και ονομαζόταν στην αρχή The Mob, επηρεασμένοι από το άλμπουμ των Black Sabbath Mob Rules. Όμως κάποιο άλλο συγκρότημα είχε αυτό το όνομα και έτσι αναγκαστήκανε να το αλλάξουνε. Το κάνανε Queensryche από το πρώτο τραγούδι που συνθέσανε, το Queen of the Reich, και μάλιστα αλλάξανε την ορθογραφία του ονόματος και συγκεκριμένα τη λέξη Reich. Αντί για EI, βάλανε Y ώστε ο κόσμος να μην τους συσχετίσει με τον ναζισμό. Εκτός από το Queen of the Reich, συνθέσανε και άλλα 3 τραγούδια, τα οποία τα συμπεριλάβανε στο ομώνυμο EP και το οποίο το στείλανε σε πάρα πολλές δισκογραφικές εταιρείες με σκοπό να κάνουν ένα συμβόλαιο. Πήρανε όμως από όλες τον μπούλο. Καμία δεν δέχτηκε να το κυκλοφορήσει. Έτσι τελικά αποφασίσανε να προτείνουν ένα συμβόλαιο στους manager Kim και Diana Harris, που ήταν και οι ιδιοκτήτες της Easy Street Records, και έτσι κυκλοφόρησε το Queen of the Reich το 1983, το οποίο τάσπασε. Έγινε χρυσό, μπήκε νούμερο 81 στο US Billboard 200 και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η θαυμαστή πορεία των Queensryche στην metal σκηνή. Ένα χρόνο μετά από την κυκλοφορία του ομώνυμου EP, οι Queensryche κυκλοφορούν το πρώτο τους επίσημο άλμπουμ στις 7 Σεπτεμβρίου του 1984 με τίτλο The Warning. Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από το τελευταίο μυθιστόρημα του George Orwell 1984 και έκανε τους Queensryche να πάνε ακόμα πιο ψηλά. Ανέβηκανε 20 θέσεις από το προηγούμενο τους άλμπουμ, φτάσανε τη θέση 61 στο Billboard 200 και ο δίσκος έγινε χρυσός. Το να βρεθείς στη θέση να παρουσιάσεις τους καλύτερους σε μια εκπομπή, οτιδήποτε είναι αυτό, στην προκειμένη περίπτωση τα καλύτερα metal συγκροτήματα, είναι κάτι πολύ ωραίο, είναι κάτι πολύ φοβερό. Το δυσάρεστο στην υπόθεση είναι ότι πρέπει να το κάνεις σε συντομία. Μέσα σε ένα λεπτό να προσπαθήσεις να παρουσιάσεις όλη την πορεία του συγκροτήματος. Κάτι λοιπόν συμβαίνει και με τους Manowar, όπως συνέβη και με τους Queensryche. Μέσα σε ένα λεπτό θα πρέπει να πούμε 5 πράγματα. Και το λέω ειδικά για τους Manowar, διότι είναι το συγκρότημα το οποίο έχει ξυπνήσει τον ελληνισμό μέσα από τους στίχους του, μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και μέσα από την παρουσία του εδώ στην Ελλάδα. Έχει κάνει συναυλία στο Ελληνική Φιλία, τους περιμένουμε σύντομα να έρθουν ξανά. Και είναι γενικώς ένα συγκρότημα το οποίο αγαπάει την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι στο 7ο άλμπουμ του, το Triumph of Steel, έχουν αφιερώσει ένα 28 λεπτό τραγούδι με τίτλο Achilles Agony and Ecstasy in 8 Parts, που αναφέρεται στην μονομαχία του Αχιλλέα με τον Έκτορα. Το Battlehymns είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορήσαν οι Manowar 2 χρόνια μετά την δημιουργία τους και θεωρείται από πολλούς από τους πρώτους power metal δίσκους. Είναι ένας εξαιρετικός δίσκος, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι έχει μείνει βαθιά χαραγμένος στη μνήμη των μεταλλάδων του 80 και αρχές δεκαετίας του 90, με το Metal Days να παίζεται ανοιχτά στα πάρτι που γινόταν τότε στα σπίτια και που διαλύα με τα πάντα, και γενικώς είναι ένα άλμπουμ το οποίο μας έκανε να απορροφούμε ακόμα περισσότερο στο heavy metal. Περιέχει φοβερά τραγούδια μέσα, όπως το Death Tone, το Metal Days που είπαμε, το Battlehymns. Και επίσης να αναφέρουμε ότι συμμετέχει και ο πολύ γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Orson Welles, ο οποίος εμφανίζεται να απαγγέλει στο Dark Avenger.
Νικητές λοιπόν από αυτή τη μονομαχία βγαίνουν οι Manowar. Κάτι εντελώς φυσιολογικό, αφού σπαθιά, μάχες και όλα αυτά τα επικά στοιχεία είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Σε σχέση με τους Queen Strike, οι οποίοι το ξεκίνησαν έτσι, αλλά στην πορεία βελτιωθήκανε και εξελίχθηκαν τόσο στοιχουργικά όσο και στο ύφος της μουσικής τους. Να πούμε λοιπόν και κάτι ακόμα για τους Queen Strike, μιας και οι Manowar περάσαν στην επόμενη φάση και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ακόμα 2-3 πράγματα για αυτούς, ότι έχουν στη δισκοθήκη τους τον καλύτερο ίσως concept δίσκο στην ιστορία του heavy metal, το Operation Nightcrime. Ψάξτε το, ακούστε το, θα εκπλαγείτε από τη θεματολογία του αλλά και από τη μουσική του. Οι Five Finger Death Punch είναι ένα πάρα πολύ νέο συγκρότημα. Δημιουργηθήκαν το 2005 στο Las Vegas και σε αυτά τα 14 χρόνια πορείας τους έχουν πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν κυκλοφορήσει 7 studio albums και έχουν 28 singles. Μάλιστα αυτά τα 7 album είναι τα 3 πλατινένια και τα άλλα 3 είναι χρυσά. Επίσης, αν τους ψάξετε στο YouTube, θα διαπιστώσετε ότι τα βίντεο κλιπ τους αριθμούν σε εκατοντάδες εκατομμύρια αναπαραγωγές, όπως ας πούμε το Wrong Side of Heaven, το οποίο αριθμεί γύρω στα 250 εκατομμύρια αναπαραγωγές, ενώ το κανάλι τους έχει 2,5 εκατομμύρια followers. The Way of the Fist. Δεν θα πούμε πολλά πράγματα για αυτό το άλμπουμ. Μακάρι όλα τα συγκροτήματα να είχαν τέτοια ντεμπούτα. Χρυσό έγινε, έφτασε και μέχρι το 107 του Billboard 200. Και αν δεν σας λένε αυτά τα νούμερα κάτι, αν μπείτε στο Spotify θα διαπιστώσετε ότι το άλμπουμ καταγράφει αρκετά εκατομμύρια αναπαραγωγές, φτάνοντας ας πούμε το καλύτερο του τραγούδι, το The Bleeding, στα 32 εκατομμύρια. Για να δείτε τώρα και τι γκρουπάρα είναι οι Five Finger Death Punch, μια και αναφερθήκαμε στο Spotify, έχουν 4 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές. Οι Testament θα δημιουργήθηκαν το 1983 και αυτοί στην Καλιφόρνια, όπως η Metallica, η Slayer, η Van Halen και πολλούς άλλους που θα συναντήσουμε στην πορεία, και θεωρούνται από τα επιδραστικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της metal μουσικής. Παίζουν thrash και μάλιστα παίζουν πολύ καλό thrash, σε σημείο να κάνουν πολλούς οπαδούς να αναρωτηθούν γιατί να υπάρχουν οι Big Four και να μην γίνουν οι Big Five, ώστε να ενταχθούν και οι Testament μέσα σε αυτούς. Το The Formation of Damnation είναι το ένα το άλμπουμ των Testament που κυκλοφόρησε στις 29 Απριλίου του 2008 και έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο 11 χρόνων, άγονης περίοδου, όπου σε αυτή την περίοδο κυκλοφορήσανε δύο άλμπουμ κινούμενοι στο death metal, το Demonic και το The Gathering, τα οποία δεν καταφέραν όμως να μπουν στα charts. Έτσι έρχεται το 2008 το The Formation of Damnation να εξισορροπήσει τα πράγματα και να μπουν, φτάσουν μέχρι και το νούμερο 59 στα US charts. Μία θέση από τις πολύ καλές που είχαν μέχρι τότε, η καλύτερη ήταν το 1992, νούμερο 55, το οποίο όμως άλμπουμ άνοιξε το δρόμο για τα επόμενα δύο άλμπουμ που είναι και τα καλύτερά τους, το Dark Roots of Earth που έφτασε το νούμερο 12 και το Brotherhood of the Snake που έφτασε το νούμερο 20. Νικητές λοιπόν σε αυτή την αναμέτρηση είναι οι Five Finger Death Punch, το είπαμε και πιο πριν, το The Way of the Fist καταγράφει αρκετά εκατομμύρια αναπαραγωγών και έτσι το είδαμε και με το τραγούδι The Devil's Own, η επιλογή των Five Finger Death Punch να αντιμετωπίσουν τους Testament, η οποία έχει 6 εκατομμύρια αναπαραγωγές. Βέβαια, καλά αντισταθήκαν και οι Testament,
κατεβάσανε το More Than Meets the Eye, ένα το καλύτερο τραγούδι του The Formation of Damnation, με ένα 850 εκατομμύρια αναπαραγωγές. Αν κανείς παρατηρήσει την hard rock σκηνή της Βρετανίας στη δεκαετία του 70, θα διαπιστώσει ότι είναι μια τεράστια παρέα, οι οποίοι εναλλάσσονται μεταξύ τους. Ο ένας πάει στη μια μπάντα, ο άλλος πάει στην άλλη. Δίνουν δηλαδή μια εικόνα ότι το βράδυ μαζεύονται σε μια pub και δημιουργούν συγκροτήματα. Φτιάχνουν μουσική. Black Sabbath, Deep Purple, White Snake, Glenn Hughes. Και πόσοι άλλοι, ας πούμε, έχουν συνεργαστεί μεταξύ τους και έχουν δημιουργήσει διάφορες μπάντες και έχουν γράψει διάφορες μουσικές. Ο κοινός παράγοντας τώρα σε όλα αυτά θα μπορούσα να πω ότι είναι η Deep Purple. Από αυτούς έχουν προέλθει πάρα πολλά συγκροτήματα. Όπως η White Snake που θα δούμε παρακάτω. Ο David Coverdale υπήρξε τραγουδιστής στα πολύ επιτυχημένα άλμπουμ Burn και Stormbringer. Ο Richie Blackmore επί σειρά ετών κιθαρίστας τους δημιούργησε τους Richie Blackmore's Rainbow. Έχουν βοηθήσει πάρα πολλά συγκροτήματα, είτε σαν συμμετοχές σε αυτά είτε σαν παραγωγή. Ο Roger Glover έχει κάνει τις παραγωγές των δύο πρώτων άλμπουμ των David Coverdale, αλλά και σε δύο-τρία άλμπουμ του Richie Blackmore. Καθώς επίσης τον Nazareth, του Rory Gallagher και πολλών άλλων. Ο John Lord από την άλλη έχει παίξει πίκτρα στους White Snake. Γενικώς βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα μία υποστήριξη όλου αυτού του εγχειρήματος, δηλαδή της hard rock και heavy metal μουσικής, από όλους, ειδικά από τους πολύ μεγάλους του είδους. Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τους White Snake. Οι White Snake δημιουργήθηκαν από τον David Coverdale το 1978, μετά που έφυγε από τους Deep Purple. Η επιτυχία τους ήταν σίγουρη, και αυτό γιατί ο Coverdale καταρχάς είχε όλο το πακέτο. Ήτανε όμορφος. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε και αρκετές φορές sex symbol στη δεκαετία του 80. Είχε απίστευτη φωνή. Αυτές οι ανάσες ή τα γομαχητά που άφηνε στη διάρκεια του τραγουδιού έκανε τα κορίτσια να αισθάνονται λίγο περίεργα από τον αφάλο και κάτω. Ειδικά η ερμηνεία του στο Soldier of Fortune από το άλμπουμ Stormbringer το ανέβασε τις μετοχές στα ύψη. Και από την άλλη, όπως προείπαμε, όλη αυτή η παρέα που υπήρχε έδωσε γερές βάσεις για να δημιουργηθεί ένα φανταστικό συγκρότημα. Έχουν κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ, με το 13ο να ετοιμάζεται, θα κυκλοφορήσει στις 10 Μαΐου του 2019, εντυπωσιάζοντας ακόμα και σήμερα με υψηλές θέσεις στα charts. Βέβαια, η μεγάλη επιτυχία έρθει στη δεκαετία του 80 και ειδικά το 1987, κυκλοφορώντας το 8 φορές πλατινένιο White Snake το ομώνυμο, ή 1987 όπως το γνωρίζουμε όλοι. Το Restless Heart είναι το ένα το άλμπουμ των White Snake, το οποίο κυκλοφόρησε 8 χρόνια μετά από το πλατινένιο Sleep of the Tank, και είναι αυτό μαζί με το πρώτο τους άλμπουμ, το Trouble, τα άλμπουμ τα οποία έχουν τη χαμηλότερη θέση στα UK charts. Νούμερο 34 για το Restless Heart, νούμερο 50 για το Trouble. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένας καλός δίσκος, ο οποίος δίσκος όμως στην αρχή προοριζόταν να είναι προσωπικός δίσκος του David Coverdale. Η εταιρεία όμως τους πίεσε ώστε να κυκλοφορήσει σαν David Coverdale and White Snake, και με αυτόν τον τρόπο κυκλοφόρησε. Έχουν βγει δύο singles από αυτό το άλμπουμ, το Too Many Tears και το Don't Fade Away. Εδώ τώρα θα πρέπει να αναφερθούμε σε έναν κανόνα που έχει το Welding Metal Sound Tournament, που λέει ότι αν ένα συγκρότημα δεν έχει παρουσιάσει στο Spotify, η μονομαχία μεταφέρεται στο YouTube. Και αυτό γιατί? Διότι στο YouTube υπάρχουν το 99,9% των άλμπουμ τραγουδιών. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, το Restless Heart δεν έχει παρουσία στο Spotify. Υπάρχουν πολλά άλμπουμ των White Snake στο Spotify, αλλά όχι αυτό. Επομένως, πάμε στο YouTube. Ό,τι και να βγάλουν οι Disturbed, ό,τι και να τους τύχει, η μονομαχία λοιπόν θα μεταφερθεί εκεί πέρα, στο YouTube. Φεύγουμε τώρα από το Middlesbrough και πάμε στο Illinois, στο Chicago, όπου εκεί πέρα θα συναντήσουμε τους Disturbed. Το συγκρότημα το οποίο κινείται στο χώρο του heavy metal, alternative metal και nu metal. Το συγκρότημα προϋπήρχε μερικά χρόνια νωρίτερα με το όνομα Brawl, αλλά μετά που έφυγε ο τραγουδιστής τους Eric Auwald, αποφασίσανε να αλλάξουν όνομα, να γίνουν Disturbed,
και να προσλάβουν τον τραγουδιστή David Drayman, ο οποίος ήρθε στην μπάντα με τον τρόπο του Metallica, δηλαδή μια αγγελία. Ψάχνανε να βρουν δηλαδή Disturbed τραγουδιστή, οπότε βάλανε μια αγγελία στο περιοδικό Illinois Entertainer και απάντησε έτσι ο David Drayman, ο οποίος νωρίτερα, ένα μήνα πριν, είχε πάει σε καμία κοσαριά οντισιών και είχε φάει πόρτα. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν το 5 φορές πλατινένιο The Sickness, το οποίο έστειλε στα άστρα τους Disturbed και από εκεί και πέρα ακολούθησε μια μεγαλειώδης πορεία, έχοντας αυτή τη στιγμή στο ενεργητικό τους 7 studio albums, σχεδόν όλα πλατινένια και πολλές φορές πλατινένια. Αν κάποιος δει τη δισκογραφία των Disturbed, θα παρατηρήσει μόνο επιτυχίες. Τίποτα άλλο από επιτυχίες. Από το πρώτο τους άλμπουμ, το The Sickness, που έγινε 5 φορές πλατινένιο, μέχρι και το τελευταίο τους, το Evolution, το οποίο δεν έγινε κάτι, αλλά παρόλα αυτά έφτασε νούμερο 4 στο Billboard 200. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλμπουμ, από το δεύτερο μέχρι και το έκτο, πήραν όλα την πρώτη θέση στο US Charts. Έτσι λοιπόν και το Indestructible δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την επιτυχία, μιας και είναι το τέταρτο τους άλμπουμ, διαδεχόμενο το διπλά πλατινένιο 10,000 Fists, και το οποίο έγινε και αυτό νούμερο 1 στο Billboard 200, παραμένοντας εκεί πέρα 5 εβδομάδες. Νικητές λοιπόν από αυτή την αναμέτρηση βγαίνουν οι Whitesnake, εκμεταλλευόμενοι τον κανονισμό που υπάρχει στο Welding Metal Sound Tournament, που λέει ότι όποιος δεν έχει παρουσία στο Spotify, η μονομαχία μεταφέρεται στο YouTube. Και γιατί το λέμε αυτό? Το Don't Fade Away πραγματικά έχει ένα 850 αναπαραγωγές στο YouTube, έναντι του Enough των Disturbed, το οποίο έχει ένα 400. Αν δείτε όμως στο Spotify, το Enough αγγίζει κοντά τα 6 εκατομμύρια αναπαραγωγές. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι αν η μονομαχία ήταν στο Spotify, το αποτέλεσμα ενδεχομένως να ήταν διαφορετικό. Και το λέω ενδεχομένως διότι κάποιος μπορεί να βγει και να πει: εντάξει ρε φιλαράκι, με 5 εκατομμύρια αναπαραγωγές που έχουν οι Disturbed στο Spotify, ανάλογες θα ήταν και οι αναπαραγωγές των Whitesnake, και αντί για ένα 800 θα μπορούσαν να έχουν, ξέρω ότι 7-8 εκατομμύρια. Δεν συμβαίνει όμως αυτό, διότι οι Disturbed στο Spotify έχουν 7 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές έναντι των 3.800 εκατομμυρίων που έχουν οι Whitesnake. Επομένως, αν το πάρουμε έτσι αναλογικά, οι Disturbed θα είχαν κερδίσει αυτόν τον αγώνα εάν γινόταν στο Spotify. Ο Kim Bendix Petersen γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1956 στην Κοπεγχάγη και στη δεκαετία του 70, παρακολουθώντας μια συναυλία του Alice Cooper, αποφάσισε να υιοθετήσει ένα δαιμονικό make-up για να κάνει show πάνω στη σκηνή με κούκλες, αίματα, αποκεφαλισμούς και διάφορα τέτοια περίεργα. Συζητάμε για τον κύριο Kick Diamond, ο οποίος αποτελεί πλέον cult μορφή στο heavy metal, μια από τις σπουδαιότερες μορφές και ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα στο χώρο. Πολλοί τον κατατάσσουν στο death metal λόγω των στίχων του. Η μουσική του όμως είναι heavy metal, εκπληκτικό heavy metal. Πριν από το 1982 είχε παίξει σε διάφορα συγκροτήματα, ακόμα και σε punk συγκροτήματα, αλλά η επίσημη παρουσία του είναι με τους Merciful Fate, με το ομώνυμο EP που κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1982. Μέχρι το 1984 θα κυκλοφορήσει δύο εκπληκτικά άλμπουμ με τους Merciful Fate, το Melissa και το Don't Break the Oath, και το 1986 θα κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο σαν King Diamond, πλέον το Fatal Portrait. Ακολούθησε μια εκπληκτική τετραετία από το 1987 μέχρι και το 1990, όπου θα εκδώσει τα σπουδαιότερα του άλμπουμ, το Abigail το 1987, το Them το 1988, Conspiracy το 1989 και το The Eye το 1990.
Ενώ υπάρχει άλλη μια φοβερή περίοδος στην καριέρα του, μεταξύ 1995 και 1999, όπου εκδίδει παράλληλα τόσο τα δικά του άλμπουμς Diamond, αλλά και με τους Merciful Fate που έχουν ξαναφτιαχτεί. Φτάνοντας στο 2019, όπου ο King Diamond καταγράφει 12 studio albums με το συγκρότημά του και 9 studio albums με τους Merciful Fate, ενώ συμμετέχει και σε πολλά άλλα συγκροτήματα όπως τους Grateful Fields και Volbeat. Το The Spider's Lullaby είναι το 6ο άλμπουμ του King Diamond που κυκλοφόρησε στις 6 Ιουνίου του 1995. Και η διαφορά του από τα υπόλοιπα είναι ότι δεν είναι concept album όπως είναι τα άλλα. Στην πραγματικότητα είναι το μισό. Τα πρώτα τραγούδια αναφέρονται σε μικρές ιστορίες όπως είναι serial killers, εξωσωματικές εμπειρίες, φαντάσματα. Ενώ τα τελευταία 4 τραγούδια έχουν μια κοινή θεματολογία με κάποιον Χάρη ο οποίος πάσχει από αραχνοφοβία και πάει να βρει κάποιον γιατρό να τον θεραπεύσει και τελικά πεθαίνει όπως συμβαίνει στα περισσότερα τραγούδια του King Diamond. Η Sepultura δημιουργήθηκαν το 1984 στη Βραζιλία από τους αδερφούς Καβαλέρα και παίζουν thrash metal, ακραίο thrash metal, και μάλιστα στα τελευταία τους άλμπουμ πειραματίζονται και με διάφορους ήχους όπως groove metal και industrial metal. Έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 14 δίσκους και οι 7 είναι χρυσοί, κάτι που δείχνει την ευρία αποδοχή του κόσμου. Με τον King Diamond έχουν ξανασυναντηθεί. Και αυτό συνέβη μετά την κυκλοφορία του τρίτου τους δίσκου, το Beneath the Remains, στις 7 Απριλίου του 1989, όταν η εταιρεία τους, η Roadrunner, τους κανόνισε μια περιοδία για να προωθήσουν τον δίσκο τους στην Αμερική. Και αυτή η περιοδία ήταν να ανοίγουν τις συναυλίες του King Diamond. Έτσι, μετά από αρκετά χρόνια, εμφανίζονται και εδώ, στο Welding Metal Sound Tournament, για να κοντραριστούν. Ο Alex είναι το 11ο studio album των Sepultura, το οποίο κυκλοφόρησε στις 23 Ιανουαρίου του 2009 και μαζί με το προηγούμενο το Dant 21 αποτελούν τα δύο concept album τους. Κοινή θεματολογία τα τραγούδια του Alex, βασισμένο στο βιβλίο του Anthony Burgess, Κουρδιστό Πορτοκάλι, που κυκλοφόρησε το 1962 και που έγινε ταινία από το Stanley Kubrick το 1971. Γενικώς το Alex είναι ένας πάρα πολύ καλός δίσκος, πήρε πολύ καλές κριτικές, δυστυχώς όμως δεν ήταν ανάλογες οι πωλήσεις του. Νικητές λοιπόν από αυτή την αναμέτρηση βγαίνουν οι Sepultura με το Alex 2 σε έναν αγώνα πολύ χαμηλών προσδοκιών συγκριτικά με άλλους. Πενταψήφια νούμερα ήταν για τον 2 με 38 περίπου χιλιάδες ο King Diamond, με 84.000 η Sepultura. Βέβαια στενοχωρήθηκα διότι θα προτιμούσα να περάσει ο King Diamond. Η Sepultura δεν μου αρέσουν και τόσο, δεν είναι του γούστου μου. Ενώ ο King Diamond μου αρέσει αρκετά, έχω και τους περισσότερους δίσκους του. Και να σας πω και μια προσωπική μου εμπειρία, το πώς γνώρισα τον King Diamond και ήρθα σε επαφή με τη μουσική του. Βρίσκομαι λοιπόν στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο Κρήτης μαζί με τη μητέρα μου και κάτι ψώνια, οπότε επειδή εγώ βαριόμουνα πετάχθηκα μέχρι το κοντινό δισκάδικο, λίγο παραπάνω το δισκόραμα, για να πάρω μια κασέτα. Τότε δεν είχα ακόμα pick-up, δεν κυκλοφορούσαμε και CD τότε. Οπότε χαζεύοντας λοιπόν τις κασέτες, έπεσε το μάτι μου στο Abigail, αυτό το φοβερό άλμπουμ με το εξώφυλλο και την νεκροφόρα στο σκοτεινιασμένο ουρανό και το εκπληκτικό λογότυπο του King Diamond. Είχα διαβάσει εντωμεταξύ και στο heavy metal του Γιάννη Κουτουβού για αυτούς, οπότε τους πήρα. Η αλήθεια είναι ότι βραχυκύκλωσα και έμεινα έκπληκτος με τα φωνητικά, οπότε όποιος δεν έχει ακούσει King Diamond
να κρατάει μια πισινή θα εκπλαγεί με τα φωνητικά του Diamond. Δεν υπάρχουν τέτοια φωνητικά στη heavy metal μουσική. Δεν είναι βοθρέ, δεν είναι άγρια. Είναι τα χαρακτηριστικά φωνητικά του King Diamond. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το group με τα συγκροτήματα λοιπόν που περνάνε στον ημιτελικό, που είναι η Van Halen εναντίον των Dream Theater, Glam Metal εναντίον Progressive Metal, Skid Row εναντίον Death, Glam Metal πάλι εναντίον Death Metal, Manowar εναντίον Five Finger Death Punch, πολεμικό Metal και τα δύο, η Manowar βέβαια σε παλαιότερες εποχές, αρχαιογενικές και ρωμαϊκές, η Five Finger Death Punch στο σύγχρονο Αμερικάνικο στρατό, και η White Snake με τους Sepultura, οι ερωτιάριδες του White Snake με τους πολιτικοποιημένους Sepultura. Μείνετε λοιπόν εδώ πέρα συντονισμένοι στο Hardstyle, είτε στο site, είτε στο Facebook, είτε στο YouTube, για να παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στη συνέχεια και σας στέλνουμε εδώ πέρα μαζί μας για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις προβλέψεις σας.